Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος, πλαισιωμένος από μια πλειάδα γνωστών ερμηνευτών, παρουσίασε το έργο του στο Ηρώδειο σε μια συναυλία με τίτλο «Για το λογισμό και το όνειρο». Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, συντροφιά με παλιούς και νέους συνεργάτες, παρουσίασε το σύνολο του έργου του σε μια μεγάλη συναυλία στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Αυτή η συναυλία ήταν για το λογισμό και το όνειρο. Έγινε για την ανασυναδέλφωση, έτσι, και για την ελληνική. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, να είναι καλά ο ελληνισμός. Είμαι στη διάθεσή του να βοηθήσω και να πάω όπου με προστάξει. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασιλικός, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο Λάκης Χαλκιάς και η Σοπράνο Ελένη Κελεσίδου ερμήνευσαν με πάθος τα διαχρονικά τραγούδια του συνθέτη και ενθουσίασαν τους θεατές. Νιώθουμε μια υπόγεια δύναμη που ο κόσμος κρατάει και τη βγάζει όταν νιώθει ότι υπάρχουν πράγματα που τον ενώνουν. Είναι συγκινητικές, φοβερά στιγμές για μας, αλλά πιστεύω και για τον κόσμο για να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό ελληνικό τραγούδι. Αισθάνομαι ότι έζησα μια ανεπανάληπτη εμπειρία που πραγματικά ευχαριστώ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ο κόσμος που βρέθηκε στο Ηρώδειο είχε την ευκαιρία να θυμηθεί τα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και να διαπιστώσει πόσο επίκαιρα παραμένουν ακόμα και σήμερα. Τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή και το γεγονός ότι καταφέρουν να είναι διαχρονικά και ειδικά στην εποχή που διανύουμε τώρα, η οποία έτσι θυμίζει και καταστάσεις πιο παλιές, νομίζω ότι δεν είναι ιδανικά. Το καλό τραγούδι δεν παλιώνει ποτέ. Ψυχαγωγεί και προβληματίζει γενιές και γενιές.